Χτες το βράδυ παραβιάσανε τις πόρτες και μπήκανε μέσα πιθανότατα δύο ή τρία άτομα από ό,τι γράψαν οι κάμερες, όσες δουλέψανε, και νοικοκυρέψαν το γραφείο μας. Ό,τι ψηλά, μαχαιράκια, μαχαίρια, στικάκια, ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν, το αδειάσανε από αυτά. Πήραν και πράγματα, τρόφιμα και τέτοια, ή μόνο πήγαν απευθείας στο... Ό,τι είδαμε εμείς, τρόφιμα δεν μας έχουν πάρει, αλλά έχουν πάρει από το γείτονα. Πήρανε τα κατεψυγμένα, το από αυτά, φάγανε μπανανίτσες επί τόπου, κάμανε νοικοκυρέοι. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο, έχει ξαναγίνει σε πάλι. Η δεύτερη, στους τελευταίους μήνες. Είναι η δεύτερη φορά. Βραδινές ώρες πάντα, έτσι. Ναι, τις ώρες που είναι κλειστά. Να σκεφτείτε ότι μέχρι τις 10 περίπου είναι ανοιχτά το απέναντι μαγαζί και τους εξυπηρετεί. Οπότε μιλάμε από τις 10 μέχρι τις 4.30 το πρωί έγινε ό,τι έγινε. Αστυνομία εδώ δεν έχει παρουσία στην περιοχή. Γύρω στη μία η ώρα πρέπει να γίνει, από ό,τι έγραψε η κάμερα, αλλά αυτοί ήταν δασκαλεμένοι. Δηλαδή είχαν μπλοκάρει την εξώπορτα τη Ηρώμενη σε περίπτωση που του παίρνανε οι ειδήσει συναγερμοί. Να μην μπορεί να μπει το περιπολικό μέσα και τέτοια. Είχαν κάνει επισκόπηση περιοχής.